Η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας, επέστρεψε. COVID-free, αφιερωμένη στην Ελλάδα και με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ηλεκτροκίνηση και την κυκλική οικονομία. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της διοργάνωσης, με κεντρικό θεματικό άξονα το τρίπτυχο παρελθόν, παρόν, μέλλον, στο πλαίσιο και της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Παρούσες στην έκθεση είναι και οι 13 περιφέρειες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Πελοπόννησο, όπου άναψε η φλόγα του μεγάλου αγώνα. Συμμετέχουν περισσότεροι από 900 άμεση και έμεση εκθέτες από 15 ξένες χώρες, με το ελληνικό επιχειρήν να δίνει το παρόν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι βασικές εκθεσιακές ενότητες της 85ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι Ελλάδα, ψηφιακή Ελλάδα, ανάπτυξη, πολιτεία, Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, ακαδημία, ενέργεια, κυκλική οικονομία, ηλεκτροκίνηση και e-gaming. Από Δευτέρα αρχίζει τις εργασίες του και το Θεσσαλονίκη Hell Expo Forum, η θεσμοθετημένη πλατφόρμα διαλόγου για όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά και οικονομικά ζητήματα της χώρας, με τίτλο «Δημιουργώντας την επόμενη μέρα». Ενώ τον παλμό της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας δίνουν οι καθημερινές συναυλίες. Αυτή τη φορά, λόγω των περιοριστικών μέτρων, θα διεξάγονται στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών.